Το δικό τους μήνυμα ειρήνης έστειλαν με τις παιδικές τους φωνές οι μικροί μαθητές από το 8ο Πειραματικό Δημοτικό και τον Υπηαγωγείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο. Κρατώντας τα χέρια τους το λευκό περιστέρι με το πράσινο κλαδί ελιάς που αποτελεί το παγκόσμιο σύμβολο της ειρήνης, οι μικροί διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά του πολέμου έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα παιδιά ένιωσαν πολύ έντονα την ανάγκη να μιλήσουν στις τοπικές αρχές. Φτιάξαν πανό, τα περιστέρια που είδατε. Τα παιδιά του Υπηαγωγείου έγραψαν και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και ελπίζουμε να φτάσει στα χέρια του κάποια στιγμή. Οι μαθητές, αν και είναι μικροί σε ηλικία, αντιλαμβάνονται τις άσχημες καταστάσεις που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί τους. Τα παιδιά καλώς ή κακώς άκουγαν από την τηλεόραση, από το σπίτι τους, από παντού για τον πόλεμο και θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Όλοι έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσει αυτό και έγραψαν τα αιτήματά τους, τους βοηθήσαμε να γράψουν τα αιτήματά τους. Οι μικροί μαθητές επισκέφθηκαν αρχικά το Δημαρχείο Ηρακλείου και στη συνέχεια την Περιφέρεια Κρήτης, με την υποδοχή να είναι ιδιαίτερα ζεστή και στους δύο φορείς.